Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, αυτή είναι η Björk, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αν νομίζετε πως ξεμπερδέψαμε με τα διαστήματα, κάνατε λάθος. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε για τα διαστήματα. Ο λόγο που επιμένω τόσο πολύ σε αυτό το κεφάλαιο τη μουσική θεωρία είναι απλό. Όλο το οικοδόμημα τη μουσική βασίζεται πάνω στα διαστήματα. Που σημαίνει ότι για να προχωρήσουμε σε πιο πολύπλοκε μουσικέ έννοιε, η κατανόηση των διαστημάτων είναι σωστό. Χωρί άλλη καθυστέρηση, α μιλήσουμε για το τι είναι η απλοποίηση μουσικού διαστήματο. για την αναγνώριση ενός διαστήματος που εμφανίζει πολλές αλλοιώσεις και εκ πρώτης όψεως φαίνεται δυσανάγνωστο, είναι πολύ χρήσιμο να εφαρμόζουμε τη μέθοδο της απλοποίησης. Κατά την απλοποίηση, απαλήφουμε το ίδιο πλήθος αλλοιώσεων και από βάση και κορυφή. Το διάστημα που προκύπτει κατά την απλοποίηση παραμένει ίσο σε μέγεθος και είδος με το αρχικό και γι' αυτό ονομάζονται ισοδύναμα διαστήματα. Ενώ το μέγεθος και το είδος παραμένουν ίδια κατά την απλοποίηση, αυτό που αλλάζει μόνο είναι το τονικό ύψος, κάτι το οποίο δεν έχει καμία σημασία για την αναγνώριση του διαστήματος. Αυτό που εννοείς εδώ με λίγα λόγια δηλαδή, είναι ότι η αναλογία των συχνοτήτων βάσης και κορυφής παραμένει ίδια. Δηλαδή, δύο φθόγγοι για να δημιουργήσουν για παράδειγμα το διάστημα της ογδόης, θα πρέπει ο λόγος των συχνοτήτων του να είναι πάντα δύο προς ένα. Ναι, ευκαιρία έψαχνες εσύ να πεταχτείς να μιλήσεις πάλι για συχνότητες και αναλογίες. Άσε μας να μάθουμε και τίποτα, όλα θέλεις να τα κάνεις πολύπλοκα πια. Ηρεμήστε. Για να γίνουν κατανοητά τα όλα όσα είπαμε, α δούμε μερικά παραδείγματα απλοποίηση στον πίνακα. Εδώ έχουμε το διάστημα δίαιση, μη διπλή δίαιση. Τι μέγεθο έχει αυτό το διάστημα, λα, σι, ντο, ρε, μη, είναι πέμπτη. Τι πέμπτη είναι όμω. Παρατηρώ ότι βάση και κορυφή έχουν τουλάχιστον από μία δίεση. Αν απαλείψω μία δίεση από βάση και κορυφή ταυτόχρονα, θα προκύψει το ισοδύναμο διάστημα λα, μη δίεση Τι έχουμε πει για τα διαστήματα πέμπτης, ότι όλα τα διαστήματα πέμπτης στη φυσική τους κατάσταση είναι καθαρά, εκτός από το σι φα που είναι λατωμένο. Το λα στη φυσική του κατάσταση δεν είναι το σι φα, άρα είναι πέμπτης καθαρό, άρα το λα μι που έχει οξυμένη την κορυφή κατά ένα ημιτόνιο, θα είναι ένα ημιτόνιο μεγαλύτερο από το καθαρό, άρα θα είναι πέμπτης αυξημένο. Αφού λοιπόν το ισοδύναμο διάστημα είναι πέμπτης αυξημένο, τότε και το αρχικό διάστημα θα είναι και αυτό πέμπτης αυξημένο. Εύκολο. Ας δούμε ακόμα ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε το σολ ύφεση, σι διπλή ύφεση. Τι μέγεθος έχει αυτό το διάστημα? Σολ, λα, σι είναι διάστημα τρίτης παρατηρούμε ότι και βάση και κορυφή έχουν τουλάχιστον από μία ύφεση. Τι θα γίνει αν απαλείψω τη μία ύφεση από τη βάση και την κορυφή, θα προκύψει το ισοδύναμο διάστημα, σολ, σύφεση. Το σολ σύφεση περιλαμβάνει μέσα του 1,5 τόνο, άρα είναι τρίτης μικρό. Αφού λοιπόν το ισοδύναμο διάστημα που προέκυψε είναι τρίτης μικρό, τότε και το αρχικό διάστημα θα είναι και αυτό τρίτης μικρό. Από τη διαδικασία της απλοποίησης και την παραγωγή ισοδύναμων διαστημάτων προκύπτει κάτι πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον. Εάν σε ένα διάστημα αλλοιώσω ομοιόμορφα βάση και κορυφή... Όπα! Να αλλοιώσω ομοιόμορφα... Τι είναι αυτό? Να βάλω δηλαδή σε βάση και κορυφή την ίδια αλλοίωση. Είτε δίεση, είτε ύφεση, είτε διπλή δίεση, είτε διπλή ύφεση. Α, οκ. Okay. Εάν λοιπόν σε ένα διάστημα αλλοιώσω ομοιόμορφα βάση και κορυφή, τότε το διάστημα που προκύπτει είναι ισοδύναμο με το αρχικό. Δηλαδή θα έχουν το ίδιο μέγεθος και το ίδιο είδος. Το μόνο που αλλάζει είναι το ρετζίστρο. Αγνωστή λέξη! Με τον όρο ρετζίστρο εννοούμε την ηχητική περιοχή στην οποία ακούγεται το διάστημα. Το μόνο που αλλάζει σε δύο ισοδύναμα διαστήματα είναι το τονικό ύψος, Κάτι το οποίο έχουμε πει ότι για την αναγνώριση του μεγέθου και του είδου ενό διαστήματο δεν παίζει απολύτω κανένα ρόλο. Α ακούσουμε ένα διάστημα τρίτη μεγάλο να το μεταφέρω σε διάφορε ηχητικέ περιοχέ. Αυτό που θα παρατηρήσετε είναι ότι αλλάζει μόνο το τονικό ύψο και όχι η ποιότητα του ίδιου του διαστήματο. Για παράδειγμα, έστω το αρχικό διάστημα ρελά, το οποίο είναι πέμπτη καθαρό. Αν εφαρμόσω μια διέση στη βάση και στην κορυφή του διαστήματο, τότε το διάστημα ναι, μεν θα αλλάξει συχνοτική περιοχή, αλλά θα παραμείνει το ίδιο ω προ το μέγεθο και το είδο. Το ίδιο θα συμβεί και σε ένα διάστημα, αν βαρύνω ομοιόμορφα τη βάση και την κορυφή. Αν για παράδειγμα, στο διάστημα μη σολ, το οποίο είναι τρίτη μικρό, Βαρύνω βάση και κορυφή κατά ένα ημιτόνιο. Τότε το διάστημα που θα προκύψει θα είναι και αυτό τρίτη μικρό, απλά χαμηλωμένο κατά ένα ημιτόνιο σε σχέση με το αρχικό. Μπορείτε να το φανταστείτε κάπω έτσι. Είναι εδώ το αρχικό διάστημα. Παπ! Απλά κατέβηκε ένα ημιτόνιο. Αλλά η σχετική του απόσταση έχει παραμείνει ίδια. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Η απλοποίηση μαζί με την αναστροφή είναι οι δύο πιο σημαντικές και χρήσιμες τακτικές που χρησιμοποιούμε για την αναγνώριση των μουσικών διαστημάτων. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα σύνθετα διαστήματα, όπου και θα ολοκληρώσουμε αυτήν την πρώτη ενότητα ενασχόλησης με τα διαστήματα και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κλίμακες, συγχορδίες και πολλά άλλα ωραία πράγματα. Μέχρι τότε να θυμάστε πώς τα διαστήματα βρίσκονται παντού. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, ακολουθήστε με στα social media, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αυτά από εμένα και την Björk, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. προκύπτη κάτι... Προκύπτει... Προκύ...